και να ρωτήσεις πού έχει εμποροπανήγυρη τις επόμενες μέρες, να πας να τσεκάρεις με την κάρτα σου αν μπορείς να αγοράσεις. Καλώς ήρθατε. Με πιστωτική κάρτα στις λαϊκές. Δεν μου λες αν λειτουργεί. Είναι μια είσοδο, σαν star. Ναι, είσαι star. Θα είναι και για τις εμποροπανηγύρες. Ναι, είναι για κάθε υπαίδρια αγορά. Αλλά θα είναι και για τα πανηγύρια αυτά καθ' αυτά, ναι. Ναι, είναι για κάθε υπαίδρια αγορά, όπου στείνεται πάγκος, ό,τι προϊόν. Όχι, δεν μιλάω μόνο για τους πάγκους. Έχω την εντύπωση ότι η Έλλη άλλο ρωτάει. Δηλαδή, έχει ανήβει, ρε παιδί μου, αϊός και έχει δίπλα τον κλαρινιτζή και θες να ακούσεις το βρέμε λαχρινάκι με πούτσες φαρμάκι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Να, είδες. Έχεις πάει στο πανηγύρι. Ναι. Δεν έχεις πάει σε πανηγύρι. Και περνάνε πια τέλος. Να υποθέσω. Τον αρνιό δεν μ' αρέσουν τα πανηγύρια. Βοήθα την κατάσταση, Έλλη. Μιλάμε για ελληνικό παραδοσιακό γλέντι. Με κλαρίνα και δαούλια. Τα κλαρίνα δεν με ενοχλούν, τα νησιώτικα κάτι παθαίνω. Τέλος πάντων, αυτό το ζήτος που γίνεται. Ευθέως ανάλογο με τον αριθμό των τσίπουρων. Συγγνώμη, στα κλαρίνα θα πληρώνεις με κάρτα. Ναι. Θα σε λες. Στα βγάζεις golden. Ηρεμήστε. Λοιπόν, το αρνίστη λαδόκολα, τις μπύρες. Αυτό είπα, ότι θα περνάνε οι σπάλες με το αρνί. Βασίλη, ξεκίνα λοιπόν από αυτό. Τι. Έδωσε κατάλογο το Υπουργείο Οικονομικών με τα επαγγέλματα, τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να συνδέσουν ταμιακή μηχανή με POS και στα περίπτερα οι συναλλαγές θα γίνονται με POS. Εντάξει, γενικά δεν είναι κακό, αλλά ξέρω εγώ. Είναι συνδεδεμένες παρεπιπτόντως οι ταμιακές μηχανές με τα POS. Όχι ακόμα. Που ρωτάνε. Όχι. Πόσο καιρό έχει, πόσο καιρό και πόσες φορές έχει εξαγγελθεί. Όποιος έχει την απάντηση να μας τη δώσει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Τώρα, ο χρόνος και το τέρμα που δίνει η κυβέρνηση για αυτό το μέτρο είναι 29 Φεβρουαρίου του 2024. Είναι το deadline. Για να ενταθεί. Για τα POS. Ναι. Τη διασύνδεση να τη δούμε. Έτσι, γιατί πολύ καλά το λέει ο Βασίλης. Ένα πράγμα είναι τα POS και ένα άλλο είναι η απευθείας διασύνδεση των POS. Για παράδειγμα, το Υπουργείο. Θα είναι υποχρεωτικό να έχουν POS. Μα υποχρεωτικό ήταν να έχουν POS. Και πριν από δύο μήνες λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι 60, συγγνώμη, δεν άκουσα, 60.000 POS δεν έχουν συνδεθεί. Απλώς έχουν αγοραστεί και δεν συνδέθηκαν. Η Έλλη είπε το εξής. Είναι άλλο πράγμα να έχεις POS και άλλο είναι να πληρώνεις με POS. Ναι, λέω. Βεβαίως, εννοείται. Θα είναι υποχρεωτικό να έχουν POS. Ναι. Όχι να πληρώνουν όλοι με POS. Ναι. Αν θες να πληρώσεις με μετρητά. Μπορείς να πληρώσεις και με μετρητά. Όμως, το κρατάμε. Αν θα πας να πάρεις, Βασίλη, εσύ ηλεκτρική κουζίνα. Ναι. Δεν θα μπορέσει να πληρώσει με μετρητά, γιατί θα φας πρόστιμο αν η ηλεκτρική κουζίνα θα κάνει περισσότερα από 500 ευρώ. Ναι, από 500, ναι. Εντάξει. Κοίτατε, εγώ μια μικρή ένσταση θέλω να βάλω γενικώς, ότι το χρήμα, πώς να το πω, το μετρητό, είναι και μια απόδειξη σχετικής ελευθερίας της κινήσης του ανθρώπου. Ναι, βεβαίως. Έτσι, ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι σοβαρό, δεν είναι απλό. Ναι, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα και κάπου κάποιοι θα μπορούν να ξέρουν τι ακριβώς έχεις κάνει στην καθημερινότητα σου. Τα πάντα. Να σας θυμίσω κάτι που είναι μια προέκταση αυτού που λέει ο Βασίλης. Το επίδομα ανεργίας, το οποίο θυμίζω δεν είναι προνοιακό επίδομα, προκύπτει από τις εισφορές των εργαζομένων για την κακιά στιγμή που μπορεί να μείνουν άνεργοι. Ανακοινώθηκε, δεν είναι πληροφορία πια, ότι θα δίνεται κατά το ίμιση με μία κάρτα στην οποία θα είσαι υποχρεωμένος να ξοδέψεις τα χρήματα. Δηλαδή μιλάμε τώρα, αν θυμάμαι καλά, 450 ευρώ. Αυτά μισά λεφτά θα πρέπει να τα έχεις, να τα ξοδέψεις με κάρτα. Ακόμα και σε αυτό το ελάχιστο ποσό που ξαναλέω, δεν αφορά ένα προνοιακό επίδομα που δίνει εντάξει, η κυβέρνηση. Κοίτα, αυτή είναι μια παγκόσμια τάση πάντως να φύγουν τα μετρητά από την άκρη και να πάμε μόνο στη κρίση πλαστικού κρήματος. Έλλη, είναι μια λογική και μια φιλοσοφία που εδώ για παράδειγμα είναι λάθος. Όταν παίρνει κάποιος τόσο λίγα χρήματα, μη τι άλλο, πρέπει να έχει το δικαίωμα να πληρώσει, ξέρω εγώ, τα φροντιστήρια των παιδιών του και όχι το σούπερ μάρκετ. Ή να πληρώσει κάποιον που χρωστάει, γιατί του έχει δανείσει είναι πριν. Ανεργός ακριβώς, μπορεί να έχει δανειστεί και να έχει οφειλές και να πρέπει να πληρώσει σε ρευστό χρήμα. Ναι. Δηλαδή αυτός ο περιορισμός δημιουργεί έτσι κάποιες αγγυλώσεις εκ των πραγμάτων. Όλη η συζήτηση γίνεται για την
φοροδιαφυγή. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Mm. Πάμε λίγο στον προϋπολογισμό πριν πάμε στην οπαδική βία. Έλλη. Ο προϋπολογισμός, εντάξει, σήμερα δεύτερη μέρα, ναι. Δηλαδή, από ό,τι παρακολούθησα. Τα ενδιαφέροντα, εκτός από τους υπουργούς που υπερασπίστηκαν, είτε τους τομείς ευθύνης τους, είτε τις μεταρρυθμίσεις που τρέχουν σε αυτά, ήταν η σφοδρή αντιπαράθεση Φλωρίδη με την αντιπολίτευση και με τη Νέα Αριστερά, αλλά και συνολικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Mm-hmm. Και η προαναγγελία. Ο κ. Σαγαλώτος μάλιστα είπε κατά λέξη ότι mm-hmm. από την εποχή της Χρυσής Αυγής είχε να ακουστεί τέτοιος ακροδεξιός λόγος στη Βουλή. Ναι, ανέβηκαν πολλοί οι τόνοι εκεί. Mm-hmm. Για τον κ. Φλωρίδη το είπε. Mm-hmm. Ναι, για τον mm-hmm. κ. Φλωρίδη, ναι. Απαντώντας τον κ. Φλωρίδη. Και κλιμάκωσε και ο κ. Φλωρίδης από την πλευρά του. Υπήρξαν κάποιες αιχμές με την έναρξη της σημερινής συζήτησης και για τον κ. Πιερακάκη. Γιατί μιλώντας για το άρθρο 16 της παιδείας, επικαλέστηκε κάποιους νόμους περιόδου Χούντας, το οποίο ήταν απολύτως ανεπιτυχές και δέχτηκε Βασίλη σφοδρή κριτική mm. και από την αξιωματική αντιπολίτευση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα. Πώς φάνηκε σένα αυτό? Θέλω να πω ότι κάποτε πρέπει να τελειώσει μια συζήτηση τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ποινικούς κώδικες κλπ. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί εκκρίθη. Δεύτερον, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι στη δεύτερη θητεία. Και υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό για να αθωώσει τους κακούργους, τους ποινικούς και οτιδήποτε, πέρα από ότι καταδικάστηκε πολιτικά, ό,τι άλλο μέτρο χρειαστεί αν το πάρουμε ότι έτσι γίνει, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Υπάρχει ένα θέμα. Σήμερα τι γίνεται. Και ενώ, όταν λέω σήμερα τι γίνεται, έχουμε για παράδειγμα πριν από 2-3 χρόνια πήγε στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ένα φάκελο ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με 500 σκληρούς ποινικούς που κυκλοφορούν και είναι σε σύσταση συμμορίας. Πιάστηκε ένας. Ερώτημα. Πιάστηκε ένας. Για να βάζουν τα πράγματα στη θέση του, για να καταλαβαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα. Καλά κάνεις και θέτεις τα ερωτήματα. Θέλω να πω, απάντηση δεν υπάρχει. Αν πάμε τώρα να δούμε τι έγινε το 15, τι έγινε το 12, τι έγινε το 10, είναι μια καλή συζήτηση, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι για τους ιστορικούς. Είναι και πολιτικά για να κρίνεται το κάθε κόμμα τι έκανε και τι γίνεται. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τι γίνεται σήμερα με την εγκληματικότητα. Αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, ας πάρουμε την οπαδική βία. Οπαδική όπως τη λέμε, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο οπαδική. Έχει και άλλα πράγματα μέσα. Είχαμε αύξηση των ποινών. Και ξανά αύξηση των ποινών. Ωραία. Και αντιμετωπίστηκε. Το ίδιο θέμα έβαλε και ο Βερβεσός στην αρχή της εκπομπής. Είπε, Βασίλη μου, ακριβώς το ίδιο πράγμα που λες και ο κύριος Βρότση σήμερα προανήγγειλε και το λένε και οι πληροφορίες μας αυτό. Δεν ξέρω, θυμάμαι, το λέγαμε και χτες. Ότι την ερχόμενη Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Βρότση θα παρουσιάσει. Ναι, αυστηρό πλαίσιο για την αυστηρό οπαδική αυστηρό κατάργηση των καμερών και αντικατάσταση. Για το θέμα της αυστηροποίησης, την ίδια απορία με τον Βασίλη και νομίζω ότι αξίζει να το επισημάνουμε. Ο Βασίλης είναι ένας πολιτικός αναλυτής, νομίζω απολύτως καταξιωμένος. Ο πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου βάζουν το ίδιο ερώτημα. Δηλαδή, αυστηροποιώντας τις ποινές, ωφεληθήκαμε σε κάτι, άλλαξε κάτι, βελτιώσαμε κάτι. Το διαρκές παράδειγμα του Τέξας, όπου ισχύει η θανατική πηγή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται εγκλήματα. Εδώ δεν έχουμε καν το μέτρο. Εφαρμόζεται, αλλά η εγκληματικότητα συνεχίζεται. Η αυστηροποίηση και ο φόβος, το φόβητρο του θανάτου και της ηλεκτρικής καρέκλας δεν εμποδίζει το έγκλημα. Βουλά, να πάρουμε το εξής κατά τη γνώμη μου. Το τελευταίο που γίνεται, πάει ένας φάκελος. Τώρα προχθές με 200, κατάλληλους με 90, δεν ξέρω με τον αριθμό, γιατί εγώ υπάρχουν και διχογνωμία στις ανακοινώσεις και στις διαρροές που γίνονται και συνεντεύξεις που δίνονται, και πάει στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μάλιστα. 200 ποινικοί σκληροί, μάλιστα. Γιατί αυτοί είναι έξω? Πώς ζουν αυτοί? Γιατί δεν βιάστηκαν έως τώρα? Γιατί δεν πήγαν στη δικαιοσύνη έως τώρα? Υπάρχουν, έτσι, και, το έλεγα και προχτές. Και πώς πάνε εκεί οι φάκελοι οι οποίοι είναι παραγεγραμμένοι? Αν πάνε από τον θάνατο Φιλόπουλο, είναι παραγεγραμμένοι. Εγώ δεν θέλω εγώ να γκρινιάξω. Όντως, γυρνάμε στο 2007 για να πούμε τι, ας πούμε. Αθλητική ιστορία θα γράψουμε. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει ένα θέμα. Χρειάζεται να έχουμε σοβαρή αντιμετώπιση. Χρειάζεται. Χρειάζεται να έχουμε ποινές. Χρειάζεται. Αυτό το βρουν οι αρμόδιοι που έχουν. Όμως, πρωτίστως θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτά που υπάρχουν.
Και δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε κάθε φορά μεταξύ μας. Γιατί κλείσαν τα γήπεδα? Για να μπουν οι κάμερες. Μάλιστα. Οι κάμερες έχουν εξαγγελθεί από το 2004. Μα τώρα λέει ότι δεν θα μπουν οι κάμερες. Νομίζω διάβαζα τον κύριο Βρούτσι. Και εγώ τον άκουσα. Και λέει ότι είναι αναποτελεσματικό. Και λέει ότι ήταν ακριβώς και αποτελεσματικό. Και γιατί δεν. Ο νομοθέτης τότε ήθελε να αντιμετωπίσει το πλαίσιο, αλλά τελικά το πρόβλημα. Αλλά δεν αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα. Συγγνώμη, και τώρα. Ο κύριος Βρούτσι θα εξάγγελε αυτά μαζί με τον κύριο οικονόμου. Τώρα λέει ότι είναι αναποτελεσματικό. Θα υπάρξει κάτι άλλο. Ανταυτού θα υπάρξει κάτι άλλο. Βασίλη, τέρμα οι κάμερες. Τέρμα οι κάμερες. Και αυτές που υπήρχαν μέχρι τώρα στους λεωφορείοδρομους, θυμάστε που γινόταν φασαρίες παλιά, δεν λειτουργούσαν, λέει, όλα αυτά τα χρόνια. Για ποιο λόγο? Υπήρχαν απλώς ως έτσι. Στο μεταξύ υπήρχαν σφοδρές αντιπαραθέσεις για το αν πρέπει όχι να υπάρχουν όλα αυτά έτσι. Ναι. Και τελικά αυτές απλά δεν λειτουργούσαν. Τέλειο. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα που πρέπει κάποτε να κουβεντιάσουμε σοβαρά και πρέπει οι ίδιοι, η πολιτική μας, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και εμείς οι δημοσιογράφοι να δώσουμε μια υπευθυνότητα σε αυτό απέναντι στον κόσμο που μας ακούει και να μην απαξιωνόμαστε. Το θεωρώ μείζον θέμα της εποχής, γιατί κάθε φορά ακούσα ένα πράγμα και δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ. Λέγαμε πριν για το αν έχουν συνδεθεί οι ταμιακές μηχανές και γιατί δεν συνδέονται. Πόσες φορές έχει εξαγγελθεί αυτό, Έλλημο? Χρόνια τουλάχιστον τώρα, δεν θυμάμαι. Εντάξει, δεν θυμάμαι μια επικοινωνιακή διαχείριση που η λογική της είναι των τριών ημερών. Το θέμα είναι να μένει και κάτι πίσω. Ας πούμε, εγώ αυτό που λέτε για τις κάμερες, από την αλήθεια δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Διάβαζα το πρωί κάποιες ανακοινώσεις δηλώσεις του κυρίου Βρούτσι που έλεγε ότι στη Βουλή τις έκανε. Δεν έφεσαι ούτε αυτό που λέτε, κάθε άλλο έτσι. Και για το θέμα της ταυτοπροσωπίας με δήλωση ΆΜΚΑ, με όλα αυτά. Αυτό συμβαίνει ήδη, παιδιά. Το εισιτήριό σου για να το πας για το γήπεδο. Γίνεται μετά. Μα το πω και χθε ο Παναγιώτη. Τώρα θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από ό,τι διάβασα. Δεν ξέρω πώς γίνεται μέχρι τώρα, γιατί δεν το ξέρω κιόλας. Εγώ δεν έχω καταλάβει πάντως, ειλικρινά το λέω, αν υπάρχει αλλαγή πλεύσης, δηλαδή αν από αυτά, ας πούμε, για παράδειγμα που εξαγγέλθηκαν μετά την κάθοδο των Κροατών, πώς λέμε, τον κάθοδο των Μυρίων, έτσι. Ναι. Αν υπάρχει αλλαγή πλεύσης στον τρόπο αντιμετώπισης. Δεν το έχω καταλάβει. Το μόνο που είδα ήταν αυτή η συμβολική, όπως ήδη τη χαρακτήρισαν, επίσκεψη στον Άριο Πάγο. Πάρτε και 200 ονόματα και άντε να δούμε. Σχέδιο που να λέει 1, 2, 3, 5 δεν είδαμε. Το μόνο που είδαμε απόψε, Βασίλη, και νομίζω ότι, Έλλη, νομίζω ότι αξίζει ένα σχόλιο, ήταν η αντίδραση των αστυνομικών. Είχαν σταματήσει, λέει, κάπου και Θυσίας και Αλεξάνδρας και λέγανε δεν στρίβουμε να πάμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν θέλουμε να πάμε. Δηλαδή εδώ είναι, πώς να πω, δεν είναι, ρε παιδί μου, καθημερινό φαινόμενο. Ο ένστολος να λέει όχι, δεν εκτελώ εντολή. Άλλη μια φορά κάποτε είχαν διαδηλώσει για τα ζητήματα τα κλαδικά τους. Άλλο και πάλι μας είχε φανεί. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό μας είχε φανεί τότε. Τι έχουν κάνει, ναι. Ιδιαίτερο, έτσι. Είναι άλλο πράγμα να τώρα εδώ διαφωνούν σε εντολή σου. Ναι, δεν πάω. Δεν υπακούω στην εντολή. Εγώ ο ένστολος. Ναι, είναι. Όλοι το γνωρίζουν, έτσι. Η βάση της λειτουργίας εδώ είναι η εντολή, η τήρηση ιεραρχίας, η υπακοή. Δεν πιάνουμε κουβέντα. Και δεν ήταν. Έχω δίκιο, έχεις δίκιο, τι επιχείρημα. Δεν υπάρχει δημοκρατία εκεί πέρα. Και δεν ήταν με απόφαση των συνδικαλιστών. Ήταν αυτοβούλος. Δηλαδή το αποφάσισαν οι δημιουργίες των ΜΑΤ που πήγαιναν στο γήπεδο και είπαν εμείς σε αλληλεγγύη για όλα αυτά που γίνανε με τον συνάδελφό μας, γιατί διαφωνούν με τη φρούρηση μέσα στο γήπεδο. Θα είμαστε έξω από το γήπεδο, θα μείνουμε εδώ. Και αν γίνουν επεισόδια στο γήπεδο, να φτιάξουν να πούμε μέσα και να πάμε. Ναι. Αυτό είπαν. Ναι. Που είναι ένα πράγμα που το βάζουν συνεχώς οι αστυνομικοί αυτό. Μάλιστα. Τώρα, μεταξύ μας επίσης, για αυτό το θέμα της οπαδικής βίας, πρέπει να πούμε ότι. Γιατί εγώ κοντεύω να πάθω έτσι λίγο τρελαίνω μόλις ώρα, σκεφτάμε κι εμείς. Δεν γίνονται τα επεισόδια μέσα στο γήπεδο. Όλα τα επεισόδια που έχουν γίνει εκτός του γηπέδου. Οι νεκροί έγιναν σε επεισόδια και σε ραντεβού ή σε τυχαίες συναντήσεις εκτός γηπέδου. Μακριά και έξω. Καλά το λες, και ραντεβού και τυχαίες συναντήσεις, δηλαδή, και μοιραίες συναντήσεις. Όλα, όλα. Όλα τα περιστατικά βίας λοιπόν, που είχαμε γίνανε εκτός γηπέδου. Γίνοντας λοιπόν τις εξέδρες, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα επεισόδια που γίνονται εκτός γηπέδων? Θα βάλουμε κάποτε τον δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων ή στον επόμενο θάνατο, στην επόμενη δολοφονία, στα επόμενα επεισόδια θα ξαναπούμε τα ίδια πράγματα. Και θα αυτό βρούμε έναν ακόμη φάκελο με 200 ονόματα για να τον πάμε στους εισαγγελείς. Μια κουβέντα θέλω, μιας και λέμε για τον προϋπολογισμό. Κοίταζα και πριν τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, συγγνώμη για τα γυαλιά, αλλιώς δεν βλέπω. 6,2 δις ευρώ είναι παραπάνω εφόρη. Mm-hmm. Είναι
Η εκτείναξη των εσόδων από το ΦΠΑ στα 24,3 δισεκατομμύρια από 22,1 δισεκατομμύριο που ήταν πέρυσι. Το 40% των φόρων είναι ΦΠΑ. Είναι έμεση φόροι για την ακρίβεια. Ναι, αναλογική. Ναι. Είναι αυξημένη κατά 1,7 δις σε σχέση με φέτος η άμεση φόρη επιπλέον. Και τι άλλο θα έχουμε από 1η-1η το 24, αύξηση του ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά, στα αναψυκτικά, στο νερό με ανθρικικό. Αυτό είναι παρεπιπτόντος για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό, για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Πώς, άμα πίνεις νερό με ανθρακικό, είναι διαφορετικό από το απλό νερό. Και από την 1η του Ιουνίου μένει ανοιχτό να αυξηθεί πάλι ο ΦΠΑ στον καφέ και σε κάτι άλλο ακόμα, αν θυμάμαι καλά. Αν ισχύει αυτό, Βασίλη, νομίζω ότι εκεί θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα, ίσως και πιο έντονες διαμαρτυρίες. Πάντως και οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ που έδωσαν προχθές, δεν θυμάμαι, συνέντευξη τύπου, ουσιαστικά προέβλεψαν ότι θα συνεχιστούν οι αυξήσεις, ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν, αλλά δεν θα μειωθούν. Ούτε θα φτάσουν ποτέ στα επίπεδα, στα πρώτα δύο ετών. Σε καμία διακοσαριά προϊόντα άμεσης κατανάλωσης, αναγκαία προϊόντα, θα έχουμε από την αρχή του χρόνου. Μα πώς να το πω, η οποιαδήποτε αύξηση του πληθωρισμού είναι πάνω στα προϊόντα που έχουμε ως τώρα, στις τιμές που υπάρχουν ως και τώρα. Και που είναι ήδη αυξημένα. Ναι, πάνω σε αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πολύ και τους δυο, και τον Βασίλη, και την Έλλη, και την Έλλη, και τον Βασίλη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Να πούμε και τίποτα για γίνεται το ρημάδι, το πρόστιμο που έπεσε, που δεν ήταν όλα ακριβά, αλλά στο τέλος καταλάβαμε ότι μας είχαν τρελάνει. Ποιο πρόστιμο? Διάλειμμα. Θα σου πω 2 εκατομμύρια τότε. Α, το πιάσα, εντάξει. Καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικαν. Κάθε βράδυ στις 9, ειδήσεις με αξιοπιστία. Ενημέρωση χωρίς γκρίζες ζώνες. Οι ειδήσεις του Άττικα φωτίζουν τις εξελίξεις, αποκαλύπτουν το παρασκήνιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, η Κατερίνα Ζάνα παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άττικα. Ζωντανές συνδέσεις, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, έρευνες για την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τις διεθνείς εξελίξεις. Σχολιάζουν Βασίλης Κουρής, Γιώργος Κουδαλάκης, Αλέξανδρος